Σε νέες κινητοποιήσεις καλούν τους πολίτες στα γαλλικά συνδικάτα προκειμένου να ανατρέψουν την απόφαση της κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό. Οι επικεφαλής των συνδικάτων ανακοίνωσαν ότι οι διαδηλώσεις θα λάβουν χώρα στις 6 Ιουνίου. Παρά τις έντονες αντιδράσεις και τις ταραχές που έλαβαν χώρα σε όλη τη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν επιμένει στην εφαρμογή ενός νομοσχεδίου που προβλέπει την αύξηση στο συνταξιοδοτικό όριο ηλικίας από τα 62 έτη στα 64. Ο Εμμανουέλ Μακρόν πέρασε την αμφιλεγόμενη νομοθεσία χωρίς την έγκριση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, γεγονός που έριξε λάδι στη φωτιά.